Η Ιερά Μητρόπολη μας και φέτος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, φιλοξενεί στον εκκλησιαστικό ξενώνα του Σβορώνου ομάδες παιδιών και νέων από ομόδοξες χώρες που βρίσκονται σε κάποια βιώνουν κάποια δυσκολία ή βρίσκονται σε μια εμπερίστατη κατάσταση. Ειδικά εφέτος φιλοξενήσαμε και θα φιλοξενήσουμε γκρουπ ομάδες παιδιών και νέων από δύο από την Ουκρανία, δύο από την Πολωνία, δύο από τη Σερβία και επίσης μία ομάδα από την Παλαιστίνη και μία ομάδα από την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Όλα τους είναι παιδιά άλλα από εμπόλεμες περιοχές, άλλα από περιοχές όπου βιώνουν τον αποκλεισμό, την εγκατάλειψη και τη φτώχεια και γενικότερα βρίσκονται σε κάποια ειδική ανάγκη. Εννοείται ότι το σύνολο των παιδιών αυτών είναι παιδιά που δεν έχουν δει ποτέ θάλασσα ή δεν έχουν κάνει ποτέ διακοπές στη ζωή τους. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευλογία για την τοπική μας εκκλησία να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και βέβαια δια των παιδιών προς τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες με τις οποίες μας συνδέουν δεσμοί πίστεως αφού είναι ομόδοξοι λαοί. Θα ήθελα από τη θέση αυτή να εκφράσω το βαθύ σεβασμό μου προς προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών που εμπιστεύονται τα παιδιά αυτά στα χέρια μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές και τους χορηγούς χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσε να γίνει εφικτή η φιλοξενία αυτή, ούτε θα μπορούσαμε εμείς να βαστάσουμε δηλαδή το κόστος της φιλοξενίας, γιατί μπορεί για μας το κόστος να είναι πολύ μικρό λόγω του ότι διαθέτουμε τον ξενώνα και όλες τις υποδομές του συσιτίου που οπωσδήποτε διευκολύνουν όχι μόνο πρακτικά αλλά και οικονομικά την αντιμετώπιση όλων αυτών των εξόδων, αλλά και χωρίς την συμμετοχή των εθελοντών και των χορηγών δεν θα ήταν δυνατή η φιλοξενία τόσων πολλών ομάδων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και τα σούπερ μάρκετ Μασούτης που είναι οι κύριοι χορηγοί των δράσεων αυτών. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των τοπικών αρχών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μαυρίδου, γιατί έχει εντάξει την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εδώ, όλου του κτηριακού συγκροτήματος των εκκλησιαστικών συσιτίων σε πρόγραμμα προκειμένου να βελτιωθούν οι δομές του περιβάλλοντος εδώ γύρω-γύρω, τώρα που έχουν ολοκληρωθεί και οι οικοδομικές εργασίες στο συσίτιο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμαρχο Κατερίνης, τον κύριο Σάββα Χιονίδη και τη ΔΕΙΑΚ για τις εργασίες, τις σοβαρές εργασίες που έχουν ήδη γίνει εδώ για τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης, καθώς επίσης και για την τοποθέτηση παιδικής χαράς εδώ στο χώρο, προκειμένου να απασχολούνται τα μικρότερα παιδιά ευχάριστα. Και γενικότερα να ευχαριστήσω το πλήρωμα της τοπικής μας εκκλησίας, που παρά την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης, βρίσκεται πάντοτε αλληλέγγυο σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες φιλοξενούμε εδώ τους ιερείς, τον πατέρα, πώς είναι το όνομα, Αλέξανδρο και τον πατέρα Αλέξιο, που είναι από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Θα σας πούν περισσότερες λεπτομέρειες από πού προέρχονται ακριβώς. Πάντως προέρχονται από περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος και οι εμπόλεμες συγκρούσεις και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς και τα παιδιά που συνοδεύουν να έρθουν εδώ στην πατρίδα μας υπό άλλες συνθήκες, πολύ διαφορετικές,
ονειρικές για αυτούς θα έλεγα, να ζήσουν μερικές μέρες μακριά από τη φρίκη του πολέμου και τις δυσμενείς συνέπειές του. Σέργιος, φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, δευτεροετής. Τώρα ναι. Θα πάει δεύτερο έτος. Ρουτκό. Ρουτκό. Ναι, ναι, ναι. Θα πούν και οι πατέρες τα ονόματά τους. Ας πει και ο πατήρ Αλέξανδρος πώς είναι το επίθετό του. Τα γράψουμε ίσως. Ναι, θα γράψω. Ναι. Σκάζετε, σβίτκε, ваше прізвище. Доброго дня, шановні панове журналісти. Мене звуть священник Олександр Панасенко. Я з України, а саме зі сходу України. Δυνατά, έχουμε εδώ. Ο πατέρα Αλέξανδρος είναι από την Ουκρανία, ιδιαίτερα από την Νότια Ουκρανία. Το επίθετό του πες, Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Πανάσενκο. Πανάσενκο. Ναι, Πανάσενκο. Поречення. Ми дуже вдячні вам, владики Георгію, митрополії взагалі, за те, що надали таку можливість дітям з того місця, де відбувається, на жаль, військовий конфлікт, приїхати сюди і побути в мирній, щасливій Греції. Сас ευχαριστούμε πάρα πολύ για την θερμή αποδοχή σας και ιδιαίτερα για σας, Γέροντα. Είμαστε από αυτές τις περιοχές που τώρα γίνεται ο πόλεμος και έχουμε μοναδική ευκαιρία να περάσουμε αυτές τις ημέρες σε ευτυχισμένη και χαρούμενη Ελλάδα. Діти по більшості, які приїхали, жодного разу не виїжджали за межі своїх населених пунктів. Τα περισσότερα παιδιά που ήρθαν είναι πρώτη φορά εξωτερικό. Το для них приїзд до Греції є дуже велика подія в їхньому житті, яку вони запам'ятають на все життя і будуть скільки жити, стільки будуть дякувати вам і владиці Георгію. Τα παιδιά που ήρθαν για πολύ καιρό να θυμηθούν αυτές τις ωραίες στιγμές που θα περάσουν εδώ στην Ελλάδα και θα ευχαριστήσουν σας όλους, ιδιαίτερα σας, Γέροντα. Ми вже встигли побувати в багатьох містах, цікавих історичних містах Катерині, бачили і чудові храми, бачили музеї Зевса, його парк, і гору Олімп ми бачимо кожного дня, це дуже цікаво спостерігати. І діти від цього, вони стали більш спокійніші, більш відчули себе дітьми. Це в тесті Семерес, перасаме пара полікала, бігаме з πολλές ενδιαφέρουσες χώρους. Πώς είναι σωστό? Ενδιαφέροντες χώρους. Ναι, σε πολλές ενδιαφέροντες χώρους. Πήγαμε και χθες πήγαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου, μετά στο Αρχαιολογικό Πάρκο. Το βουνό Όλυμπος βλέπουμε κάθε φορά, κάθε πρωί και το βράδυ. Και τα παιδιά θα θυμηθούν για πολύ καιρό αυτό που είδαν και αυτό που θα δουν. Θα πει και ο πάτερ Αλέξιος, ναι. Το επίθετο. Ваше прізвище? Μπαλασόφ. Μπαλασόφ. Как отец Николай Μπαλασόφ. Ναι, από την Ρωσία. Из Москвы. Секретар. Εντάξει. Μπαλασόφ. Αλέξιος Μπαλασόφ. Ρωσία. Бореча. Також дуже вразило богослужіння. Добре. Настільки висотня, що дух захватило.
Ο Πάτερ είπε ότι τους έκανε όλους μας, έκανε μεγάλη εντύπωση η Θεία Λειτουργία που πήγαμε την Κυριακή με λαμπρότητα, με χαρά. Στη Θεία Ανάληψη πήγανε την Κυριακή. Ναι, στο καθαρικό ναό της Κατερίνης, Θείας Αναλήψεως. Και... Το λέει αυτό, έχει σημασία τώρα, διότι για αυτούς θεωρούν πολύ σημαντικό να ακούσουν τη Θεία Λειτουργία στην πρωτότυπη γλώσσα. Ναι. Γιατί εκεί λειτουργούν στα σλαβωνικά, καταλάβατε. Ναι. Για αυτούς δηλαδή είναι σαν εκπαίδευση αυτό, πώς να σας πω. Ναι, ναι. Δηλαδή και εμείς όταν πάμε για παράδειγμα στις θεολογικές ακαδημίες του Κιέβου της Μόσχας, τι μας ζητούν? Όχι να κάνουμε κάποια διάλεξη, ξέρω εγώ, μια ομιλία ή όπως κάνουν αυτοί όταν έρχονται, αλλά τι λένε, μπορείτε να μας κάνετε μια λειτουργία στα ελληνικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Τους ενδιαφέρει πολύ δηλαδή να βλέπουν οι κληρικοί, οι φοιτητές μια λειτουργία δηλαδή που είναι στην πρωτότυπη γλώσσα. Και οι ιερείς μου είπαν ότι είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι. Και τους έκανε μεγάλη εντύπωση και κατάλαβαν γιατί ο πρίνσιπας Βλαδίμηρος πήρε το παλιό μας κράτος, δέχτηκε ορθόδοξη πίστη από την Βυζαντία. Α, κατάλαβε γιατί. Επειδή ο Βλαδίμηρος όταν είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη εντυπωσιάστηκε, ναι, όταν είδε τη Θεία Λειτουργία. Στην Άγια Σοφία. Έτσι γράφουν οι πηγές τους δηλαδή. Ναι. Και είπε, α, εμείς θα γίνουμε ορθόδοξοι. Αφού έτσι είναι η λειτουργία τους, δηλαδή εμείς θα γίνουμε σαν αυτούς. Αυτοί πήγαν και στους μουσουλμάνους, ναι, στους καθολικούς και μετά πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγια Σοφία. Για να επιλέξουν θρήσκευμα δηλαδή. Και λένε ότι τώρα καταλάβαμε γιατί ο Βλαδίμηρος επέλεξε την Ορθοδοξία. Δηλαδή θυμήθηκαν τις ιστορικές πηγές τους δηλαδή, όπως τα διαβάζουν στην ιστορία και τους. Οι χειρογράφες μας λένε ότι... Τα χειρόγραφα. Πρέπει να μάθεις καλύτερα ελληνικά, έτσι. Ναι, την ναι, άλλη ναι, φορά θα ναι, είσαι πιο ναι, ναι, βέβαια, έτοιμος. Είναι πρώτη εμφυρία. Μια χαρά, μη στραφωρείς. Ωραία τα λέμε. Τα χειρογράφα μας λένε ότι οι άνθρωποι που ήταν στην Κωνσταντινούπολη δεν ξέραμε πού βρίσκονται. Στη γη ή στον ουρανό. Α, ναι, έτσι λένε οι χρονογράφοι. Ναι. Όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, δεν ξέραμε αν βρισκόμαστε στον ουρανό ή στη γη. Ναι. Και εννοεί ότι αυτό αισθάνθηκαν στη Θεία Ανάληψη. Αυτή τη χαρά. Δηλαδή, εμείς γενικώς φροντίζουμε όχι να παρέχουμε απλώς μια διατροφή και μια φιλοξενία, αλλά να, αυτή η προσέγγιση, δηλαδή, πώς να σας πω, που δείχνει και την αλληλοκατανόηση δηλαδή των λαών. Όπως και εμείς όταν πηγαίνουμε και καταλαβαίνουμε κάποιες δυσκολίες που έχουν στην κατανόηση ορισμένων πραγμάτων, λόγω της γλώσσας, λόγω της, των θύμων. Βέβαια τώρα αυτά τα παιδιά είναι μικρά που φιλοξενούμε τώρα σε αυτή τη φάση. Είναι τα μεγαλύτερα, ας πούμε, λύκειο, ξέρω εγώ. Αλλά όταν έρχονται μεγαλύτερα παιδιά από λύκειο και πάνω, οργανώνουμε και βραδιές, ας το πούμε, μεικτές, πώς να πω. Φωνάζουμε και τα στελέχη μας του Γραφείου Νεότητος, τα δικά μας δηλαδή παιδιά, και είτε εδώ είτε στο Grand Sala, στην Ελιά, που πάντοτε μας προσφέρουν δωρεάν ένα δείπνο οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, οργανώνουμε, ας το πούμε, μια ελληνοπολωνική βραδιά, μια ελληνοαραβική βραδιά όταν έρχονται οι ας πούμε, την Παλαιστίνη, μια ελληνοουκρανική βραδιά, δηλαδή τραγουδούν αυτοί τα δικά τους τραγούδια, τραγουδούμε εμείς τα παραδοσιακά, μπορεί να μαγειρέψουν μπόρς, ας πούμε, ένα φαγητό παραδοσιακό, οι Άραβες κάνουν αυτό το πιλάφι με το φιδέ που κάνουν ένα αραβικό φαγητό, ας το πούμε, και εμείς μπορεί να μαγειρέψουμε κάτι, ξέρω εγώ, παραδοσιακό κλπ. Και γίνεται αυτή η προσέγγιση δηλαδή, γιατί για μένα, για μας τους επισκόπους, τους ιερείς, το σημαντικό δεν είναι να επικοινωνούμε εμείς, ας πούμε, στα νότερα κλιμάκια, οι διαεκκλησιαστικές σχέσεις, δηλαδή να μην είναι μόνο στο επίπεδο του κλήρου ή των θεολόγων, των θεολογικών σχολών, των επιστημόνων κλπ, αλλά να είναι και στο επίπεδο της βάσης, του λαού δηλαδή, και ειδικά των νέων, διότι από αυτά τα παιδιά θα προέλθουν τα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας και οι κληρικοί και οι θεολόγοι και όλες οι αγγυλώσεις του παρελθόντος.
θα εξαλειφθούν όταν υπάρχει αυτή η καλή γνωριμία. Μην ξεχνάτε ότι οι εκκλησίες αυτές επί πολλές δεκαετίες λόγω των αθεϊστικών καθεστώτων ήταν σε πλήρη απομόνωση μέχρι το 1990. Ήταν σε πλήρη απομόνωση, δεν μπορούσαν δηλαδή να έλθουν, δεν μπορούσαμε να πάμε εύκολα. Εμείς πηγαίναμε, αλλά θέλω να πω και εμείς όταν πηγαίναμε ήμασταν πάντοτε υπό μια ασθενή επιτήρηση, ναι. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, ήταν σαφές το πρόγραμμα την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Δεν είχαμε αυτή την ελευθερία δηλαδή των επικοινωνιών, του ανοίγματος. Και καταλαβαίνετε ότι για αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, όχι το φαγητό μόνο και η θάλασσα, ήλιος και θάλασσα, ξέρω όπως λέμε το μοντέλο το τουριστικό και ο Όλυμπος που είπε πριν, αλλά αυτή η προσέγγιση που για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο δηλαδή, που δεν το γνώρισαν στο παρελθόν και μπορεί και ξανά στο μέλλον να μην το δουν έτσι σε αυτή την εγκύτητα. Помимо этого, мы коснулись воистину доброти людей здешних. Поразило, мы вчера встретили дедушку, который пришел сюда вечером, чтобы поклониться, перекреститься и идти домой дальше. Это, да, храм вот именно что шел, это поразило, очень сильно поразило. Пришел издалека. Издалека прийти, чтобы поклон перед храмом. Хтес то вради, идаме энан папу, по парасэдо, έκανα σταυρό μπροστά. Α, έξω από την εκκλησία. Ναι, έξω από την εκκλησία. Και μετά γύρισε. Έφυγε. Και μετά έφυγε, ναι. Και τους έκανε μεγάλη εντύπωση η πίστη των Ελλήνων που έχετε. Επειδή αυτοί δεν συνηθίζουν, δηλαδή, όχι από ασέβεια, δεν είναι στην παράδοσή τους να κάνουν το σταυρό έξω από τις εκκλησίες. Ναι, ναι. Γιατί είχαν αθεϊστικό καθεστώς τόσες δεκαετίες. Ναι. Και δεν μπορεί να υπήρχε παράδοση, αλλά επί τόσες δεκαετίες χάθηκε η παράδοση αυτή και δεν μπορούσαν να ομολογήσουν δηλαδή την πίστη τους με εμφανείς τρόπους. Τα περισσότερα παιδιά πρώτη φορά βλέπουν θάλασσα. Από ποια περιοχή είναι, πες το, την περιοχή από όπου προέρχονται, Λουγκάνσκ είναι, Ντονέσκ. Ναι. Τα παιδιά κεντρική Ουκρανία, ας το πούμε. Χάρκοβο. Κατά αυτά, η επιλογή τους είναι από νεότητες αντίστοιχες εκεί πέρα, είναι ορφανά, είναι οικογένειες, πώς είναι? Να απαντήσω εγώ σε αυτό για όλα τα γκρουπ τώρα και ας πούμε και για συγκεκριμένα. Αναλόγως. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι Πολωνοί που έρχονται είναι από αδερφότητες νέων, ναι. Αδερφότητες νέων. Τώρα, για κάθε γκρουπ από αυτούς είναι, πώς να το πούμε, ειδικά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι Πολωνοί δεν έχουν ούτε πόλεμο, είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υπό ανάπτυξη μάλιστα, και οικονομικά δηλαδή μπορεί να είναι καλά οι άνθρωποι κλπ. Αλλά τι γίνεται, εκεί βιώνουν το φαινόμενο του απομονητισμού. Λόγω της Ορθοδοξίας είναι απομονωμένα τα παιδιά τα Ορθόδοξα, γιατί επειδή το ποσοστό της Ορθόδοξης Εκκλησίας εκεί είναι πολύ μικρό, 2%, ναι, είναι συντριπτική πλειοψηφία καθολική και μάλιστα φανατική καθολική, γι' αυτό λέω του απομονωτισμού, πολλές φορές και της εχθρότητας, πώς να σας πω, της αντιπαλότητας. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα σχολείο 300 παιδιών μπορεί να είναι μόνο 4 παιδάκια, 5 Ορθόδοξα. Καταλάβατε. Οπότε για αυτά τα παιδιά ποιο είναι το σημαντικό? Δεν είναι, μπορεί και ο ήλιος και η θάλασσα και όλα αυτά βέβαια, εντάξει. Γιατί έχουν θάλασσα αυτοί, αλλά είναι ψυχρές θάλασσες η Βαλτική και αυτά δεν μπορούν να πάρουν. Αλλά η Πολωνία είναι γενικά μια πολύ όμορφη χώρα, με λίμνες, με δάση, με πάρα πολύ όμορφη. Για αυτούς όμως το σημαντικό που προσφέρεται εδώ σε εμπειρία είναι ότι έρχονται και για πρώτη φορά βιώνουν την κοινωνική ζωή και την εκκλησιαστική ζωή σε μια ορθόδοξη χώρα. Δηλαδή, ερωτήματα που μου υπέβαλαν. Όταν βλέπουν μια εκκλησία, αυτή η εκκλησία είναι ορθόδοξη? Γιατί και δεν είναι αυτονόητο ότι είναι ορθόδοξη. Ή, για παράδειγμα,
Ποια είναι η γνώμη σας για τους μεικτούς γάμους? Μεικτούς γάμους στην Εκκλησία λέμε τους γάμους μεταξύ ετεροδόξων, Ορθόδοξος με Καθολική. Γιατί είναι πώς να το, ένα φλέγον θέμα αυτού για αυτούς. Και το ότι κράτησαν την το ποσοστό, το ότι επί αιώνες τώρα δεν έχει μειωθεί των Ορθοδόξων στην Πολωνία, είναι πραγματικά ένα αξιοθαύμαστο γεγονός, που σημαίνει ότι το πρώτο κριτήριο, και για μας είναι διδακτικό αυτό δηλαδή, όταν κάνουμε τις ελληνοπολωνικές βραδιές, πάντα το τονίζω για τα δικά μας τα παιδιά, για το όφελος είναι και για μας από τη φιλοξενία, δεν είναι μόνο για αυτούς. Το πρώτο κριτήριο επιλογής συντρόφου είναι το ομολογιακό. Δεν είναι να είναι όμορφη, ξέρω εγώ, πλούσια, έξυπνη, ξέρω εγώ, σπουδαγμένη κοπέλα, ξέρω εγώ, ή ο νέα. Είναι ομολογιακό το κριτήριο. Είναι πίστεως δηλαδή. Και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι ένα, ποιο είναι το διδακτικό για μας, ότι μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αριθμητικό, αλλά είναι πολύ ισχυρή η Εκκλησία. Όταν πας εκεί δηλαδή, δεν σου δίνεται την εντύπωση ότι είσαι σε μειονοτική Εκκλησία. Γιατί ακριβώς το ποσοστό αυτό είναι εντελώς συνειδητοποιημένοι δηλαδή οι άνθρωποι. Και φαίνεται αυτό και από την στάση εδώ, ας πούμε. Τώρα, μπορεί να είναι από αδελφότητες, από γραφεία νεότητος που τα λέμε εμείς νέων. Μπορεί να είναι από ιδρύματα. Δηλαδή από τη Σερβία, για παράδειγμα, ένα γκρουπ που θα έρθει είναι παιδιά οικογενειών που σιτίζονται στο συσίτιο του Πατριαρχείου. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές όταν για πρώτη φορά ήρθαν αυτά τα παιδιά εδώ, που πηγαίναν στη θάλασσα και γινούσαν εδώ μετά με τα μαγιό τους, γιατί δεν είχαν δεύτερο ρούχο να αλλάξουν. Εδώ οι κυρίες που διακονούν και οι μαγείρισες και οι εθελόντρες είχαμε σοκαριστεί, δηλαδή φέρανε από τα σπίτια τους ρουχαλάκια των εγγονών τους, δηλαδή για να δώσουν δεύτερη μπλούζα και δεύτερο πώς να το πούμε, ρούχο στα παιδιά. Μπορεί να είναι επίσης από εκκλησιαστικές σχολές. Από το Βελιγράδι, για παράδειγμα, θα έχουμε και μια ομάδα φοιτητών της εκκλησιαστικής σχολής του Βελιγραδίου, που και για αυτά τα παιδιά που θα γίνουν οι μελλοντικοί κληρικοί, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία εκπαίδευσης πλέον εκκλησιαστική. Και εννοείται ότι στο κάθε γκρουπ εφαρμόζουμε και ένα άλλο πρόγραμμα δράσεων. Τώρα στα μικρά τα παιδάκια δεν τα πηγαίνουμε κάθε μέρα δηλαδή στην εκκλησία, πώς να σας πω. Να, όπως είπατε και στον Όλυμπο και στον Αρχαιολογικό Πάρκο κλπ. Εφαρμόζουμε ειδικά προγράμματα δηλαδή για κάθε γκρουπ. Τώρα τα παιδιά που θα έρθουν από την Παλαιστίνη είναι από την αποκλεισμένη περιοχή της Ραμάλα, που είναι θύλακας δηλαδή παλαιστινιακός μέσα στο Ισραήλ. Είναι ορθόδοξη. Ναι. Όχι, δεν κάνουμε διαφορά. Να, τώρα εδώ σε αυτή την ομάδα των Ουκρανών είναι όλα τα παιδιά δεν είναι ορθόδοξα, είναι και μουσουλμάνοι, είναι και προτεστάντες. Δεν κάνουμε διάκριση δηλαδή. Δηλαδή βασικά δεν κάνουμε εμείς επιλογή. Την επιλογή την κάνουν εκείνοι. Εκείνοι μπορούν να φέρουν όποια παιδιά θέλουν. Δηλαδή δεν είναι ίδια όλα τα γκρουπ, θέλω να πω. Καταλάβατε. Βέβαια, μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου φέτος. Ναι, είναι δηλαδή 2,5 μήνες σχεδόν. Φέτος ήταν η μεγαλύτερη ανάπτυξη που γνώρισε δηλαδή αυτό το πρόγραμμα φιλοξενίας. Πόσα γκρουπ έχουμε? 8 φέτος. 8 φιλοξενούσαμε συνολικά ή... Συνολικά, ναι. Μέχρι τώρα έχουμε το πρώτο ή αυτό? Αυτό είναι το τρίτο. Ναι, η πρώτη ήταν Πολωνή. Η δεύτερη ήταν Ουκρανή, πάλι από το Κίεβο. Από μια ενορία, για παράδειγμα. Α, το δεύτερο γκρουπ ήταν Ουκρανοί. Ήταν από μια ενορία οικογένειες. Ήταν οικογένειες. Είχαμε και μεγάλους δηλαδή. Και εδώ υπάρχουν συνοδοί, αλλά είναι εθελοντές. Είπατε Πολωνία, Ουκρανία, Σερβία. 2 γκρουπ από την Πολωνία, 2 από την Ουκρανία, 2 από τη Σερβία, 1 από τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, 1 από την Παλαιστίνη. Αυτά. Ας το πες το εσύ καλύτερα. Δηλαδή αυτά τα παιδάκια που δεν είναι ορθόδοξα, αισθάνονται δύσκολα δηλαδή? Όχι, όχι. Αισθάνονται καλά.
Πήγαμε στο μουσείο, εντάξει, είναι και οι μουσουλμάνοι, αλλά εμείς στην Ουκρανία, στο σχολείο μας, διαβάζουμε πολύ για τον Όλυμπο, ξέρουν την αρχαία Ελλάδα και τώρα έχουν ευκαιρία να, το, να τα δουν, να δουν αυτά τα πράγματα που διάβαζαν. Στην εκκλησία δηλαδή. Στην εκκλησία. Α, που θα γίνει προσευχή. Εντάξει, δεν κάνουν σταυρό, αλλά δεν, νομίζω και δεν παρατήρησα ότι αν έχουν κάποιες. Επειδή και εκεί ζουν σε πολυπολιτισμική. Ναι. Στην Ουκρανία έχουμε βέβαια περισσότερους Ορθοδόξους. Ναι, υπερτερεί δηλαδή το ποσοστό των Ορθοδόξων στην Ουκρανία όπως και εδώ, αλλά είναι πιο. Επειδή επί Σοβιετικής εποχής γίναν πολλές μετακινήσεις πληθυσμών, όπως και οι Έλληνες, οι πόντοι βλέπετε εκτοπίστηκαν στον Κάφκασο κλπ. Είναι πιο μπερδεμένες, ας πούμε, είναι πιο πολιτισμικές οι κοινωνίες. Οπότε είναι συνηθισμένοι αυτοί δηλαδή στους ίδιους χώρους να συνυπάρχουν. Δεν καλλιεργείται ένα πνεύμα σημαντικότερο. Ναι. Όχι, όχι, δεν κάνουμε διάκριση. Αν θέλουν οι διοργανωτές, δηλαδή να φέρουν. Υπάρχει κάποια διάθεση κακή από τους μουσουλμάνους που δεν αγωνίζουν. Α, όχι, όχι. Αυτά είναι παιδιά που ζουν μέσα σε ανεκτικότητα, δηλαδή και αλληλοκατανόηση. Δεν είναι από περιοχές που φανατικών, ας το πούμε, μουσουλμάνων. Τώρα είναι τα παιδιά ακριβώς από αυτές τις περιοχές που γίνεται ο πόλεμος. Ακριβώς από αυτές. Που. Обсуждение мусульман в нашей группе? Нет, не то, что обсуждение мусульман. Просто говорим взагалі, что не то, что обсуждаем, а просто, что просто где-то звенит. У нас группа мусульмане, они больше номинальные. Они родились традиционно мусульмане, а они не соблюдают ни намаз, ни рамадан, ничего. Это взагалі просто традиция нафига. Скажем так, майже невірующий мусульман. Опата рипи, оці, это якого мусульманець, не? Αλλά αυτοί δεν πηγαίνουν κάθε φορά στα τζάμια. Ναι, δηλαδή δεν είναι πολύ. Είναι μουσουλμανικής παραδόσεως. Ναι. Δεν είναι τόσο θρησκευόμενοι δηλαδή. Ναι, ναι, δεν είναι τόσο θρησκευόμενοι. Δεν συμμετέχουν στην νηστεία στο Ραμαζάνι, δηλαδή δεν. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για την προξενία, ήταν δικιά σας. Αυτό, ναι. Ναι. Είναι το χώρο που θα φύγει, πώς δηλαδή. Ναι, είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια προσφορά της Εκκλησίας της Ελλάδος γενικότερα και στο παρελθόν και από τη Βέρεια όπου διακόνησα 20 χρόνια αλλά και από άλλες περιοχές ήξερα ότι φιλοξενούνται παιδιά στις κατασκηνώσεις των Μητροπόλεων. Εμείς όπως ξέρετε έχουμε μια δομή φιλοξενίας παιδιών στον Άγιο Γιώργιο στη Ρητίνη και μια επίσης της Γέχα Κατερίνη στη Βροντού. Αλλά επειδή είναι μικρές οι υποδομές, δεν έχουν μεγάλη χωρητικότητα, έχουμε πολλές περιόδους. Στη Ρητίνη να φανταστείτε είναι 11 περίοδοι. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος να φιλοξενήσουμε και άλλα παιδιά. Καταλάβατε. Και έτσι όταν ήρθα και είδα ότι το κτίριο της παλιάς εκκλησιαστικής σχολής εδώ στο Σβορώνο ήταν εγκαταλελειμμένο αλλά πολύ ωραίο κτίριο και μπορούσε με πολύ μικρή προσπάθεια και λίγα έξοδα να γίνουν κάποιες αλλαγές και να χρησιμοποιηθεί γιατί όσο δεν εγκαταλείψει ένα κτίριο τόσο βέβαια ρημάζει στην κυριολεξία. Αφενός μεν εντάξαμε την επέκταση του συσιτίου σε πρόγραμμα και κατασκευάζεται το νέο συσίτιο στο ισόγειο του κτηρίου όπου θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα και ευκολία εστίασης και για το συσίτιο και για αυτούς που φιλοξενούμε. Και επίσης ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος, ο κυρίως ο τρίτος, ανακαινίστηκαν πλήρως και δημιουργήθηκε αυτή η υποδομή φιλοξενίας. Γιατί ούτως ή άλλως εδώ μένανε παιδιά, οι μαθητές δηλαδή, ενώ της άλλοτε εκκλησιαστική σχολή Κατερίνης, ναι, η οποία από χρόνια βέβαια έκλεισε. Και έτσι είχαμε τη δυνατότητα του χώρου και βέβαια χρησιμοποιώντας τον χώρο το συντηρούμε κιόλας και τον αξιοποιούμε γενικότερα.
γιατί και η εικόνα του κτηρίου δεν ήταν καλή, σιγά σιγά δηλαδή, έτσι φαινόταν, άρχισε να φαίνεται η εγκατάλειψη. Ενώ αντίθετα τώρα και από μακριά, έτσι είναι ένα σύνολο αυτό εδώ των κτηριακών συγκροτημάτων των ιδρυμάτων μας, που είναι μια πρότυπη μονάδα προσφοράς στον συνάνθρωπο και με το γεροκομείο και με το συσίτιο, και ολοκληρώθηκε αυτή η προσφορά με τη φιλοξενία που προσφέρουμε εδώ σε παιδιά από άλλες ορθόδοξες χώρες. Η επιλογή των χωρών πώς γίνεται? Εμείς χωρίς να το ανακοινώσουμε ευρέως, στην αρχή μας ζήτησαν από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου την πρώτη χρονιά και τη Σερβία, και φιλοξενήσαμε τρία γκρουπ, ένα από την Ιορδανία και δύο από το Βελιγράδι, Σερβία. Και έτσι σιγά σιγά αυτό αναπτύχθηκε, έγινε γνωστό. Εμείς πέρσι με ομάδα νέων της Μητροπόλεως μας, 50 άτομα στο σύνολο, φιλοξενηθήκαμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας και γνωρίσαμε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας, και ήταν επίσης μια πολύ δυνατή εμπειρία για μας να βλέπει κανείς πως μια μειονοτική εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και συνειδητοποιημένη. Και εκεί λοιπόν προτείναμε, για να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία, ότι αν θέλετε ελάτε να σας φιλοξενήσουμε κι εμείς. Κάπως έτσι δηλαδή. Η επιλογή είναι των οικείων επισκόπων. Από εκεί δηλαδή αποφασίζουν ποιοι θα έρθουν. Τώρα το ότι ήρθαν παιδιά από μια ενορία του Κιέβου, ενώ από την Ουκρανία, και από μια εμπόλεμη περιοχή, αυτό δεν το αποφασίσαμε εμείς. Εμείς θα φιλοξενούσαμε όσους μας θέλανε. Αν θέλαν να στείλουν παιδιά από ιδρύματα ή ξέρω εγώ φοιτητές ή ξέρω εγώ από κάποια εκκλησιαστική σχολή σπουδαστές, δεν θα είχαμε εμείς αντίρρηση. Αλλά η Εκκλησία της Ουκρανίας αποφάσισε να φέτος να έρθουν από ενδεικτικώς από μια ενορία και από μια εμπόλεμη περιοχή. Του χρόνου μπορεί να είναι άλλη επιλογή δηλαδή. Πάντως ό,τι και να είναι, είναι κάτι πολύ διδακτικό και για μας. Ωφελούμαστε και εμείς δηλαδή από αυτές τις επικοινωνίες. Πάρα πολύ. Όχι πνευματικά, επειδή προσφέρουμε κάτι, δηλαδή κάνουμε μια φιλανθρωπία, αλλά και πρακτικά, δηλαδή αυτή η αλληλοεπικοινωνία βοηθάει πάρα πολύ όλους μας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να... Τώρα σε αυτές τις περιοχές συνεχίζει πόλεμος. Δεν είναι τόσο έντονα, αλλά συνεχίζει. Τα περισσότερα παιδιά τώρα μένουν σε πολλές δύσκολες, σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι σπουδάζουν, διαβάζουν τα βιβλία, δεν έχουν, σε συνθήκες που δεν έχουν φώτα. Ζουν χωρίς ηλεκτρικό. Ναι, ηλεκτρικό, ναι. Άναψαν τα χεριά και έτσι διαβάζουν. Και τους κάνει εντύπωση, δηλαδή εδώ που παντού έχουμε φώτα, ας πούμε. Ναι, ενώ εκεί το έχουν μόνο για να διαβάζουν όταν έχουν ηλεκτρικό. Ναι, αλλά τα παιδιά είναι καλά. Ότι και μέρα δηλαδή ανάβουμε πολύ φωτιά. Ναι, αλλά τα παιδιά είναι καλά. Κάνουν δηλαδή συγκρίσεις με τις συνθήκες που βιώνουν εκεί. Και για αυτούς είναι εδώ σαν παράδεισος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.